Η ιστορία των βασιλικών τάφων στο Τατόι. Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα στο Τατόι τα πάντα θυμίζουν ιστορία. Ανάγνωση Συναγκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Από τη βασιλική έπαυλη που φιλοξενούσε κάποτε βασιλείς και πρίγκιπες έως το υπασπιστήριο τα μαγειρία την οικία Στουρμ στο πρώην βασιλικό κτήμα, ο χρόνος γυρίζει προς τα πίσω. Ένα σημείο από εκεί όπου η ιστορία ζωντανεύει, αν και είναι αδόκιμος ο όρος όταν μιλάμε για τόπο ταφής, είναι και τα βασιλικά κημητήρια. Τοποθετημένο στον περίβολο του Ναού της Αναστάσεως, εκεί βρίσκονται οι τάφοι των βασιλείων Γεωργίου Α και Όλγας, της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας, της πριγκίπισσας Μαρίας, του αντινάβαρχου Περικλείου Ανίδη δεύτερου σύζυγου της πριγκίπισσας Μαρίας, αλλά και της βασιλοπούλας Όλγας και άλλων εστεμένων. Το νεκροταφείο του εντυπωσιακού κτήματος επιλέχθηκε από τη βασίλισσα Όλγα και καθιερώθηκε το 1880 ως τόπος ταφής των μελών της βασιλικής οικογένειας. Δίπλα από τα μνήματα βρίσκει κανείς το περίφημο φυλάκιο των τάφων. Είναι κτίριο του έτους 1950 και βρίσκεται στη θέση προγενέστερου φυλακίου με έτος περάτωσης το 1870. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με περιμετρικές σφαίρουσες λιθοδομές και ξύλινη στέγη με βυζαντινά κεραμίδια. Το κτίριο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες διημέρευσης των φυλάκων των ταφών και δέχθηκε προσθήκες και μετασκευές στη συνέχεια. Μοναδικής αρχιτεκτονικής στο μαυσολείο. Το μαυσολείο, ένα εντυπωσιακό νεοβυζαντινό κτίσμα με έτη κατασκευής 1936 με 1940, είναι ισόγειο ταφικό κτίριο τετράγωνου σχήματος με κεντρικό τρούλο. Εσωτερικά, η θόλη και ο τρούλος προορίζονται να καλυφθούν με ψηφιδωτά σε χρυσό φόντο. Είναι κτίριο μεικτής κατασκευής από περιμετρικές φέρουσες λιθοδομές και θόλους, σταυροθόλια και τόξα από οπλισμένο σκυρόδερμα. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη, ο οποίος αρχικά είχε σχεδιάσει ένα πιο σύνθετο κτίσμα. Το κτίριο φιλοξενεί τους τάφους των βασιλέως Κωνσταντίνου Α, της βασίλισσας Σοφίας και του βασιλέως Αλεξάνδρου. Οι σωροί των βασιλέων ενταφιάστηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 1936, μετά τη μεταφορά τους από τον βασιλέα Γεώργιο, από την κρύπτη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φλωρεντίας. Ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε κοντά στους γονείς του από το αρχικό του μνήμα μπροστά από τον Ναό της Αναστάσεως. Όλο σχεδόν το κτίριο είναι επενδυμένο με μάρμαρα, ενώ τα κύρια ανοίγματά του φέρουν ιδιαίτερα περίτεχνη σφυρίλα τη σιδεριά, κατασκευασμένη με αξιοπρόσεκτη ακρίβεια και συμμετρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μνήματα είναι εξαιρετικά λιτά, με μασίφ πεντελίσιο μάρμαρο κατά κύριο λόγο. Ιδιαίτερα περίτεχνα είναι τα μνήματα του πρίγκιπα Νικολάου και της συζύγου του, πριγκίπισσας Ελένης, μεγάλης δούκισσας της Ρωσίας. Ο Ναός της Αναστάσεως, στο περίβολο του οποίου βρίσκεται το κημητήριο, κατασκευάστηκε το 1899 και κρύβει και αυτός τη δική του μοναδική ιστορία. Πρόκειται για έναν ισόγειο ναό, σταυροειδής με κεντρικό τρούλο. Είναι κτίριο από περιμετρικές σφαίρουσες λιθοδομές και ξύλινη στέγη. Από τη στιγμή του θανάτου της κόρης της Αλεξάνδρας, μεγάλης δούκισσας Παύλου της Ρωσίας, η βασίλισσα Όλγα συνέλαβε την ιδέα της ανέγερσης ενός ναού στο κημητήριο της δυναστείας. Η εκτέλεση του σχεδίου ωστόσο καθυστέρησε και ο θεμέλιος λίθος του ναού δεν τέθηκε παρά στις 6 Αυγούστου του 1899. Αρχιτέκτον του ναού ήταν ο Αναστάσιος Μεταξάς, στον οποίο ο βασίλευς Γεώργιος Α είχε αναθέσει να μιμηθεί αθηναϊκό ναό του 12ου αιώνα. Η φωτογραφία του έτους 1900 τον δείχνει εξωτερικά περατωμένο. Το ναό περάτωσε στο διάστημα 1950 με 1952 ο βασίλευς Παύλος, που με τη βοήθεια του βυζαντινολόγου ακαδημαϊκού Γεωργίου Σωτηρίου επέλεξε τα βυζαντινά γλυπτά που χρησίμευαν ως πρότυπα στην κατασκευή του τέμπλου και της Αγίας Τράπεζας. Την αγιογράφηση ανέθεσε ο βασιλεύς τον αγιογράφο Κοσμοκαλόγερο Κομνηνό Καλόθετο, μέλος της αδελφότητας Ζωή. Τα πρώην βασιλικά ανάκτορα επισκέπτονταν αδιαλείπτως η ηγεσία της ελληνικής και της κυπριακής εκκλησίας. Μαύρη σελίδα για το Τατόι αποτελεί ο βανδαλισμός των ταφών.
την 1η Σεπτεμβρίου του 2018, κατά την απογευματινή περιπόλεια της αστυνομίας στο κτήματα του Ίου, διαπιστώθηκε βανδαλισμός στο ταφικό μνημείο του Παύλου και της Φρυδερίκης. Ο Σταυρός βρέθηκε σπασμένο σε 3 κομμάτια. Αμέσως ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του ΙΠΟΑ και αποκαταστάθηκε άμεσα το μνημείο. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.